Οι κίνδυνοι στον δρόμο όλο ένα και αυξάνονται. Πέρα από την επικίνδυνη κλίση των δέντρων, οδηγοί πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14 και για τις λακκούβες. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες από την οδό Κωνσταντίνου Βολανάκη πίσω από το γήπεδο του ΠΟΑ. Πολύ επικίνδυνο, γιατί ανεβαίνοντας κάποιος θα πάει να αποφύγει τη λακκούβα, θα κατεβαίνει ο άλλος και εδώ γίνονται συχνές τράτσες. Ναι, είναι τουλάχιστον 15 μέρες. Αυτό εδώ η περιοχή είναι γεμάτο λακκούβες. Τι λέτε στο αρμόδιο? Τι να πούμε. Χάγια είναι, χάγια. Απελπιστική κατάσταση, και το πρωί έπεσα με την κλούβα με το επαγγελματικό και μπορεί να πάθα και ζημιά. Επικίνδυνη πολύ, ειδικά για μηχανά και ποδήλατα. Τι λέτε στο αρμόδιο? Δεν υπάρχει, ό,τι και να πεις, μπάλωμα. Θα ρίξουν λίγο πίσα, θα βρέξει, θα κάτσει πάλι έτσι ο δρόμος και θα είναι τα ίδια. Αν κάνετε μια βόλτα, ειδικά εδώ στην περιοχή του Ατσαλού, να το δείτε. Είναι απελπιστική κατάσταση, παιδιά. Όλο το Ηράκλειο είναι έτσι, δεν είναι μόνο εδώ. Ναι. Εντάξει, αυτό υπάρχει πρόβλημα και για μας και για τα αυτοκίνητα και για τα εμπορεύματα, για όλα. Έτσι θα συνεχίσουμε για πάντα. Μια τεράστια λακκούβα σχηματίστηκε στο δόστρωμα τις τελευταίες ημέρες, με αρκετούς οδηγούς να πέφτουν θύματα της επικίνδυνης αυτής παγίδας. Όλοι το Ηράκλειο λακκούβες είναι. Έχουν κάνει τα αυτοκίνητα άχρηστα. Εγώ με το μηχανάκι που περνάω συνέχεια, εντάξει, πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε. Γιατί είναι σε επικίνδυνο μέρος. Είναι και το σπίτι αυτό εδώ το παλιό. Βέβαια θα πάω να ειδοποιήσω τον άνθρωπο ότι είναι με τη γουρούνα και σίγουρα θα πέσει κάτω. Το θέμα είναι να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Πρέπει να μιλάμε για τα δέντρα. Αυτό είναι. Άμα θα πέσει κανείς κάτω, θα έχουμε και ατύχημα, βέβαια. Εννοείται ότι πρέπει να διορθωθεί όλες οι ατέλειες στους δρόμους, ειδικά που εντάξει, και παιδιά παίζουν και τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά. Οι αρμόδιοι πρέπει σίγουρα να κοιτάνε και τις γειτονιές και όχι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Προτού συμβούν ανησυχητικά περιστατικά, κάτοικοι κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στη Λότζια, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να σπεύσει στο σημείο για την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Γενικά αυτός ο δρόμος είναι πρόβλημα. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα έρχονται για να βγουν στον εθνικό και έρχονται από αυτό το δρόμο. Ο Δήμος τα βλέπει αυτά, δηλαδή εγώ ξέρω ότι έχει ενημερωθεί από κάποιους κατοίκους. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ήρθε κανείς πάνω να ρωτήσει, οι μόνοι που ασχολείστε είστε εσείς, ναι.